Θέλεις κάτι να πεις? Τα βαθύτερα αίτια της τραγωδίας, με θύματα την 32χρονη αλλά και τα παιδιά της που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες ενός άγριου εγκλήματος, παραμένουν άγνωστα ακόμη και μετά την απολογία του 36χρονου που πήρε το μεσημέρι το δρόμο για τη φυλακή. Ο σύζυγοκτόνος της Ιτίας παρέμεινε αμίλητος, ενώ όσα φαίνεται να είπε στον ανακριτή, δεν εξηγούν πώς μπόρεσε να πνίξει με τα ίδια του τα χέρια την 32χρονη Κατερίνα μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Οι συνηγοροί του δεν θέλησαν να πούνε επίσης το παραμικρό για την υπόθεση και όσα ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος όταν κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Όχι. Η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, μιλώντας στην Κρήτη TV, έκανε λόγο για συστηματική κακοποίηση και καθυστέρηση στην κινητοποίηση των αρχών, καθώς η άτυχη γυναίκα είχε καταγγείλει λίγες ημέρες νωρίτερα τον ξυλοδαρμό της. Δεν της επέτρεπε να έχει επικοινωνία με τα συγγενικά της πρόσωπα, μητέρα, αδέλφια. Της απαγόρευε να ντύνεται έτσι όπως η ίδια επιθυμούσε. Της έπαιρνε το μισθό από τα χέρια, κατά εξακολούθηση κακοποίηση της Κατερίνας, αλλά και οποιασδήποτε γυναίκας μπορεί να καταλήξει μοιραία στο θάνατο, στη δολοφονία. Έπρεπε να λειτουργήσουν οι δομές και να λειτουργήσουν οι αρχές. Εξακολούθηση, κακοποίηση της Κατερίνας, αλλά και οποιασδήποτε γυναίκας μπορεί να καταλήξει μοιραία στο θάνατο, στη δολοφονία. Έπρεπε να λειτουργήσουν οι δομές και να λειτουργήσουν οι αρχές. Δεν πρέπει να καθυστερούμε αυτές τις καταγγελίες όταν πρόκειται για άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, γιατί δεν γνωρίζουμε και δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε εμείς την εξέλιξη που μπορεί να έχει. Την ίδια στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία που κίνησαν οι παππούδες της 11χρονης κόρης που είχε αποκτήσει ο 36χρονος από τον πρώτο του γάμο, προκειμένου να αναλάβουν την επιμέλειά της. Η μητέρα της είχε χάσει τη ζωή της από καρκίνο τα προηγούμενα χρόνια. Το κοριτσάκι, αν και παρέμεινε με τον πατέρα του, επισκεπτόταν συχνά τους παππούδες του στην Ήπειρο και θα ζήσει εκεί πλέον σε ένα γνώριμο περιβάλλον, μακριά από το χώρο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Πώς θα προσπαθήσετε να ξεχάσει όσα έχουν? Η εισαγγελέας Λασιθίου, κυρία Κοντόγωνα, συναντήθηκε μαζί τους και αργά το μεσημέρι εξέδωσε διάταξη με την οποία αναλαμβάνουν την προσωρινή επιμέλεια της εγγονής τους. Οι ίδιοι δεν θέλησαν να πούν το παραμικρό αποχωρώντας, όμως φαίνεται ότι στέκονται στο πλευρό του 36χρονου με τον οποίο είχαν διατηρήσει καλές σχέσεις. Θέλεις να πεις κάτι στα παιδιά σου? Το μέλλον των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας καλείται να κρίνει στην επόμενη φάση της διαδικασίας η εισαγγελέας Λασιθίου, κυρία Κοντόγωνα, που έχει ήδη ζητήσει την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να ελεγχθεί το περιβάλλον της οικογένειας της 32χρονης Κατερίνας. Η μητέρα της και οι δίδυμοι αδελφοί της επιθυμούν να αναλάβουν την επιμέλειά τους, ώστε να μην μεταφερθούν σε ίδρυμα. Αν αγαπάς τα παιδιά σου, αποφεύγεις να κακοποιείς τη μητέρα των παιδιών. Αποφεύγεις να φωνάζεις και να απειλείς τη μητέρα των παιδιών ότι αν θα πας να καταγγείλεις οτιδήποτε θα σκοτώσω και σένα και τα παιδιά. Και ευελπιστώ ότι η κυρία Εισαγγελέας θα ακούσει πρώτα τη φωνή της συνείδησής της, θα δει πράγματι και θα εσκύψει στο πραγματικό πρόβλημα των ανθρώπων αυτών, διότι κανένα ίδρυμα καλό δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αγάπη του οικογενειακού περιβάλλοντος, τη φροντίδα και την εποπτεία και την αντιμετώπιση του παιδιού.